Και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, που όπως ακούσατε και είπα πριν, είναι η κυρία λογοθέτη, Σίλβια Λογοθέτη, στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πώς ήσουνα? Σοφία Λογοθέτη. Σοφία Λογοθέτη. Η Σοφία Λογοθέτη ήρθε να μας πει 5 πράγματα για την εμπειρία της. Είναι η ψυχολόγος, την έχουμε φέρει εδώ πέρα αρκετές φορές. Είναι νεοσμυρνιώτισσα. Είναι από τους ανθρώπους που μαζί όταν ξεκίνησα εκπομπές είχατε έρθει την πρώτη χρονιά που έκανα εκπομπές. Από τους πιο παλιούς καλεσμένους. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολλές φορές, έχετε έρθει εδώ και έχουμε μιλήσει. Και τώρα με πήρε τηλέφωνο έτσι στεναχωρημένη και μου λες, βρε Ολυμπία, μάλλον όχι, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι μπαίνει στο ψηφοδέλτιο της πλεύσης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πραγματικά όταν πήγα και είδα το ψηφοδέλτιο και εγώ, αλλά μου το πες αργά, μου το πες βασικά 3 μέρες πριν τις εκλογές, 4. Ναι, πολύ αργά μου το είπες. Ούτε εκπομπή δεν προλαβαίναμε να κάνουμε. Δηλαδή, μια εβδομάδα που ούτε 5 μέρες πριν τις εκλογές μου το είπες. Αφού στην αρχή λέω με δουλεύει. Ναι, άμα δεν έβλεπα το όνομά της στο ψηφοδέλτιο, θα λέγαμε κοροϊδεύει η γυναίκα. Αλλά η γυναίκα λέγει αλήθεια. Και μετά με πήρε χτες τηλέφωνο και μου λες τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή γιατί ένιωσα αδικημένη. Mm. Για πες μου λοιπόν τώρα. Ναι, έγινε αυτό το γεγονός, όπως το λέω εγώ. Έγινε χθες μια συνέντευξη τύπου με όλες τις κυρίες ως επιτοπλίστων, γυναίκες. Ήταν αυτές που φύγανε. Δηλαδή φύγανε αφού ήταν ότι το... Πόσες γυναίκες φύγανε δηλαδή? Από τους 10 περίπου που φύγανε, οι περισσότερες ήταν γυναίκες, νομίζω 2 άντρες. Φύγανε, ναι, τώρα μου λέγανε ότι, γιατί εγώ νόμιζα ότι έχει γίνει αδικία, ότι δηλαδή από το ψηφοδέλτιό της μπορεί να πήρανε ένα άτομο να πήρε πολλούς βαθμούς, πολλούς σταυρούς και τον αδίκησε και έβαλε ένα άλλο άτομο που πήγε πιο κάτω. Έτσι. Ναι, σου έστειλα και τα καινούργια ψηφοδέλτιο, το είδες, στο Viber. Ναι, και τι δες έχει μέσα? Όχι, δεν είμαι, αλλά φαίνονται όλες αυτές οι αλλαγές. Που είναι δηλαδή σαν να έχει κάνει μια σαλάτα, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα. Είναι σχεδόν 80%. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εσύ πώς τη γνώρισες την Κωνσταντοπούλου, πώς γίνεται και μπήκες μέσα, πώς σου γίνει η πρόταση, πώς μπήκες? Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και μετά που έφυγε, έκανε κάποια συνέδρια μόνη της. Και μάλιστα εδώ κοντά στο Λεντραμάριο που ήταν αυτά. Και πήγαινε εσύ. Πήγαινε εκεί, ναι, και είχε καλέσει και κόσμο από το εξωτερικό, από τη Γερμανία κλπ. Και με ενδιαφέρον. Και τα παρακολουθούσε, ήταν ενδιαφέροντα. Εκεί την γνώρισα, μιλήσαμε πρώτη φορά, έτσι δεν είπαμε και πολλά πράγματα, μιλήσαμε για το συνέδριο λίγο. Και από τότε την γνώρισα. Είχε και μια καλή φήμη από τη Βουλή, τότε που ήταν πρόεδρος της Βουλής. Ναι, και όταν την είδα να μπαίνει με την πλεύση ελευθερίας, σαν επικεφαλής. Ξέρεις τώρα ότι εγώ θέλω να προωθώ τις γυναίκες και πάντοτε μιλάω για τις γυναίκες. Έχω μια ζωή που ασχολούμαι με αυτά. Και τελικά μου δεν μπούμεραν αυτό, γιατί φαίνηκαν πολύ άσχημα. Και πιστεύω ότι δεν ήταν, γιατί εγώ μιλούσα με κάποιους άλλους εκεί της ομάδας της, που υποθέτεται με καθοδηγούσαν. Καταρχήν με πίεσαν από μέσα, τελευταία στιγμή, έτσι, και χωρίς εγώ να το έχω πολύ αποφασίσει. Έλεγα μάλιστα ότι έχω διαφωνίες και λοιπόν προς το πρόγραμμα, δηλαδή αυτές τις εξαγγελίες που είχε κάνει ως μέρα πράγματα. Και θα έλεγα ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της συντήρησης των προσκών και διάφορα τέτοια. Αλλά τελικά με πείσανε, γιατί ήταν τελευταία στιγμή, μου λένε χρειαζόμαστε υποψηφίους κλπ. Και ήταν Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο ήταν, τότε 29 ήτανε, Απριλίου. Λίγο πιο δυνατά να μιλάς όμως. 29 Απριλίου ήταν νομίζω. Ναι. Και μου λέγανε ότι με
μέχρι τις 12 έχω καιρό. Να προβάλλω την υποψηφιότητα και να, να πω στο τάξη, με τα στοιχεία μου και τα σχετικά όλα, τι χρειαζόταν. Και οπότε σχεδόν μερικά λεπτά πριν εδώ, μου το αποφάσισα, λέω και εγώ, εντάξει. Και με βάλανε στο τάξη και εγώ πρέπει να επιβεβαιώσω. Και το έκανα τελικά. Και έλεγα μάλιστα την επόμενη μέρα ακόμα να ρωτήσω τι έκανα τώρα, γιατί το έκανα. Τέλος πάντων, άρα δεν μπήκες, μπήκες από σπόντα για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο. Για αυτούς ναι, αλλά για μένα ήταν σοβαρό, δηλαδή γιατί το είπα κιόλας ότι πρέπει να ξέρεις. Ωραία. Άρα εσύ ήσουν και αντίθετη, άρα καλύτερα που βγήκες. Δεν ήμουν αντίθετη, όχι. Γιατί μετά διάβασα, μετά από πολλές συζητήσεις που κάναμε εκεί, μου είπαν δεν είσαι στο κόμμα και ενδιαφέρεσαι να είσαι στο κόμμα και λοιπόν, δεν ενδιαφέρει. Και διάβασα τη διακήρυξη ίδρυσης της Πλέψης Ελευθερίας και βρήκα ενδιαφέρον. Εκτός του ότι δηλαδή ο Σεβιτοκλήτων ήταν λίγο πολύ όσα λένε και τα άλλα κόμματα, δηλαδή δημοκρατία, ισότητα και ελευθερία, δικαιώματα των ανθρώπων κλπ. Είχε και μερικά άλλα πράγματα, ας πούμε, έτσι λίγο πιο ριζοσπαστικά. Αλλά δεν ήταν το κάτι τρομερό, ας πούμε, που λένε αριστερά, ξέρω εγώ. Και θα έρθει σε την παράδοση. Εγώ τώρα έλεγα, γιατί τώρα είχαμε τον κύριο Θεοχάρη Νικόλα από το Μέρα 25, και μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για τα οικονομικά και για αυτά και για τις ιδέες του Μέρα 25. Και τώρα αυτό του Παπάνω, πώς λέω τα αριστερά, όπως έκαναν οι ακροδεξιοί και φτιάξανε τον πατριωτικό συνασπισμό, πώς και η αριστερά δεν κάνει, μου λέει, εμείς είμαστε ανοιχτή σαν Μέρα 25, αν υπάρξει μια... Που να, γιατί αν πραγματικά βγει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, παιδιά θα πεινάσουμε, τέλος. Είναι δεδομένο δηλαδή. Ναι, υπάρχουν διάφορες απόψεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά και ήταν και αυτό που με νόμισε. Κατά την πορεία δηλαδή που συζητούσα έτσι και αυτά, δεν εξηγούσαν πράγματα. Εγώ διάβασα τη διακήρυξη και κατάλαβα ότι κατάλαβα, αλλά δεν μου εξηγούσαν τίποτε παραπάνω. Ας πούμε, ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό οικονομικά ή το ένα το άλλο. Δηλαδή, γενικά πράγματα ήταν. Και τώρα, άρα σε βγάλανε από το ψηφοδέλτιο με δική τους πρωτοβουλία, όχι με δική σου. Ναι, πιο πολύ. Εγώ απλά δεν το πολύ σκέφτηκα και είπα ναι, ας πούμε έτσι. Και μετά τους είπες θέλω να φύγω. Μετά όμως γίνανε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η ασυνεννοησία. Δεν επικοινωνούσαμε καλά, δεν μου λέγανε, ας πούμε, εξηγήσεις, όπως δίνω Βαρουφάκης Περοπίνη και δημόσια, πόσο μάλλον στους υποψηφίους, έτσι δεν είναι. Να ξέρουμε τι. Ένα λαλούμ. Μα την έχουν κατηγορήσει, βλέπω και στην τηλεόραση, ότι υπάρχει ένα λαλούμ. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα, για πες μου για τη Σίλια, τι κάνεις. Ας αφήσουμε το πολιτικό, από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, μπήκες από σπόντα. Μπήκες επειδή θέλανε να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο. Εσύ σεβόσουνα την κυρία Κωνσταντοπούλα από τα συνέδρια και από αυτές τις ομιλίες που έκανε. Περί τίνος θέμα έκανε ομιλίες. Τώρα ήταν για την πολιτική κινητήριση. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και έτσι τη γνώρισες. Ήσουν ανοιχτή εφόσον είναι γυναίκα, γιατί όπως ξέρουμε η Σιλβία έχει γράψει 3-4 βιβλία για τη γυναίκα, για την ανεξαρτησία, για την κακοποίηση των γυναικών και πολλά πολλά πολλά. Τα είχαμε παρουσιάσει εδώ παλιότερα. Και επειδή αγαπάς και στηρίζεις τη γυναίκα, γι' αυτό αποφάσισες να στηρίξεις και την κυρία... Το... Μπράβο, με αυτή την, τον αυθρομητισμό. Αλλά δεν περίμενα, ας πούμε, τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, να μην μου λένε τίποτα, να μην εξηγούν. Δηλαδή... Δεν περίμενες αυτό το αλαλούμ, τέλος πάντων. Το αλαλούμ, ναι, πώς να το πεις, δηλαδή. Και... Αλλά το άσχημο ήταν ότι τελικά εγώ πήρα 5.800 ψήφους, ήρθα δεύτερη μετά την κυρία Όλγα Παρά, η οποία... Πού τους βρήκες τόσους ψήφους? Τους βρήκα από το ίντερνετ, γιατί όπως ξέρεις γράφω στο ίντερνετ, πολύ. Είναι 5.000 ψήφους. 11 χρόνια είναι που γράφω. 11 χρόνια που γράφω σαν ψυχολόγος και ιδιαίτερα σε θέματα γυναικών, έτσι. Ιδίως τώρα με τις κακοποίησεις, με τις γυναικοκτονίες, με αυτά, εγώ συνέχεια εκεί στα βίντεο, στο YouTube, στο Facebook. 5.000 πίσω, αυτό που το αποδεικνύουμε, πού το βλέπουμε, το βλέπω πουθενά αυτό. Στο έχω στείλει, στο Viber. Ναι. Μπορείς να τα με βάσεις. Α, ναι.
μπορείς να τα ανεβάσεις. 5.000 πήρες. Πώς, κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μία κοπέλα που έβαλε με τον Νίκη, εδώ από εμάς, από την Ασμένη, πήρε 1.000 ψήφους. Μπορεί να μην ήταν γνωστή, εδώ ήμουν γνωστή πλέον. Και από το YouTube, αλλά γενικότερα και σε όλα τα κοινωνικά μέσα. Εγώ αν έβαζα ούτε 100 δεν θα έπαιρνα. Σε όλα τα κοινωνικά μέσα γράφω, όχι μόνο σε ένα. Εγώ σε βλέπω σε αυτά τα κοινωνικά μέσα. Δεν ξέρω με βλέπεις. Δεν σε βλέπω, πάντως. Όχι. Μπορεί να μην πηγαίνεις. Βάζεις με κάποιο ψευδόνυμο ή εσύ λογοθέτης, Σίλια? Σοφία Σίλβια, γιατί έχω δύο ονόματα. Σοφία Σίλβια λογοθέτη. Και θα με βρίσει. Έχω και ένα προφίλ με Σοφία λογοθέτη, αλλά δεν το χρησιμοποιώ πολύ. Αυτό ήταν από τα πρώτα. Και μετά έχω το προφίλ αυτό Σοφία Σίλβια. Φιλαράκο, δεν το ήξερα αυτό. Που είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν το έχεις δει? Ότι γράφεις, είσαι και φίλοι. Αλλά τότε δεν ήμουν, τότε που μιλούσαμε δεν ήμουν τόσο πολύ. Εγώ τα σε έφερα εδώ πέρα, δεν τα είχες. Τώρα αν τα έκανες όλο αυτό το διάστημα και μέσα στην καραντίνα που έχουμε να ειδωθούμε, αλλά και πέρυσι, πότε είχαμε πάει για φαγητό? Πότε βγήκε ο Τραμπ στις εκλογές? Να σου πω κάτι. Τότε που βγήκαμε για φαγητό, οι δυο μας δεν μου το έχεις πει ότι γράφεις. Έγραφες τότε? Βέβαια. Μήπως ήταν η αρχή, γιατί δεν μου το είχες πει εμένα, δεν μου το είχες μαρτυρήσει. Δεν ξέρω. Το 19 βγήκε ο Τραμπ. Το 19 βγήκε. Όχι, πιο πριν. Πιο πριν νομίζω. Το Biden πότε βγήκε, ο Biden ήταν... Τώρα. Τώρα, ναι. Από τότε ήταν το Τραμπ τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή. Γιατί θυμάμαι με είχες ρωτήσει τότε. Και βέβαια μετά έγραφα πολλά. Μετά έγραφα πολλά, συνέχεια. Και σε όλα τα κοινωνικά μέσα, έτσι. Και είχα πείχυση, γιατί γράφω και σχόλια. Δεν είναι μόνο τα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube και μετά ανεβαίνουν στο Facebook ή άλλο. Αλλά κάνω και πολλά σχόλια. Το σπάσω. Γι' αυτό έχω και πολλούς φίλους από την Αμερική, από αλλού. Ναι, δηλαδή γράφω και στα αγγλικά. Δεν γράφω και στα αγγλικά. Ναι. Και επάσχεται το να είμαι μπροστά τόσα χρόνια, αυτό πιστεύω ήταν το κύριο, ο κύριος λόγος μου που μου εξήγησαν. Τώρα με ξέρουν και από αλλού, και από το βιβλίο μου και από άλλες, και από ομιλίες που έχω κάνει στη UNESCO κλπ. Είναι και από αλλού, δεν είναι από μέσα το YouTube. Αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα αυτό ήταν δουλειά, έτσι. Ήθελα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια δουλειά και μάλιστα χωρίς πληρωμή. Έτσι. Είναι αφιλοκερδός όλα ήταν. Και τώρα έρχεται και μου λέει ότι δεν σας θέλουμε. Δηλαδή, οι ψήφοι σας πάνε στράφη. Τις πήραμε, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Τώρα αφού δεν θα σε θέλουν, δεν θα χάσει 5.000 ψήφους από το καινούριο? Δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, εγώ συγγνώμη, περίμενε. Η λογική. Άρα, κάποιοι σύμβουλοι της Κωνσταντοπούλου, τώρα κάνω και καταγγελία, μάλλον δεν τη συμβουλεύουν σωστά. Γιατί αν εγώ έχω κάποιες δυνάμεις που θα πάρω ψήφους, θα τους διώξω. Γιατί να διώξω, εκτός και αν έχω, δηλαδή στο ψηφοδέλτιο που ήσουν, από τα 5 άτομα, πόσα ήσασταν στο ψήφο, 10. Ήσουν αυτοί που είχε τους λιγότερους ψήφους και άλλοι είχαν 20.000, 30.000 και κράτησε αυτούς. Ναι, αυτό, γι' αυτό σου λέω το ψήφο δελτίο, επειδή εδώ στη Νέα Σμύρνη ο κ. Μαυράκης πήρε 1.850 και τον έβαλε δεύτερο στη Νέα Σμύρνη, στην Β3, μετά τον κύριο Μπιμπίλα. Δηλαδή η Όλγα Δάλα, η οποία είναι πολύ καλή και η οποία έφερε 6.148 ψήφους, αυτή εργαζόταν ακτιβιστικά με τους ανάπηρους, έτσι. Και γι' αυτό και η κυρία Κωνσταντοπούλου στην αρχή, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, έλεγε θα ασχοληθούν τους ανάπηρους με τα προβλήματά τους κλπ. Εντάξει, και αυτή και η Όλγα Δάλα ήταν επικεφαλής αυτής της ομάδας. Και διώχνει αυτήν και βάζει τον Βίλα. Δηλαδή και εγώ, που δεν είμαι εγώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά το βρίσκω αδιανόητο. Και αυτή βασικά κινητοποίησε όλη την ομάδα.
από τους άλλους που αδικήθηκε. Γιατί βλέπεις αλλού πήραν ας πούμε 2-3 χιλιάδες και πήρε κάποιον που είχε 200 ψήφους. Τέτοια πράγματα. Που, ναι, μεν λες, ωραία, έχει το δικαίωμα να το κάνει, αλλά ποιος το κάνει. Ναι, αλλά δεν είναι χαζομάρα της αυτό. Δηλαδή, αν θα βάλω κάποιον πρώτο, δηλαδή, θα διώξω αυτόν που μου έφερε 6.000 ψήφους και θα βάλω έναν που μου έφερε 1.000. Γιατί... Άρα αυτούς τους 6.000 ψήφους δεν θα τους χάσω τώρα στην επόμενη. Άρα δεν είναι ανοησία, δηλαδή μόνη μου βγάζω τα μάτια μου. Εγώ δεν την μπορώ να την καταλάβω αυτή τη σκέψη. Αυτό είπαν και χτες οι υπόλοιπες κυρίες και κύριες που ήταν που λέει εμείς δουλέψαμε εκτός από τη δουλειά, λέει, και που όσον η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει με όρους coach, έπρεπε να πει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει τόσο εύκολα να την βάλει στον πάγκο. Γιατί εγώ αποφασίζω ποιο θα παίξει και ποιο θα πάει στον πάγκο, έτσι είχε πει. Και πολύ καλά είπε αυτή η κυρία, γιατί ήταν στην Β' Πειραιώς και είχε βγει πρώτη και την αλλάξανε κι αυτή. Και αυτή ήταν πολύ δυναμική. Όχι, δεν είναι, αλλά είναι, τώρα μου έλεγε ο κύριος που έφυγε, ο κύριος Στοχαράκης, ότι έγινε μια αναλλαγή και σε αυτόν, ναι, και μπήκε, ενώ είχε περισσότερους ψήφους, η μία της Κωνσταντοπούλου, που είναι και φίλη, βάλανε αυτόν, ναι. Αλλά που είναι από το μέρα 25, κάτι δηλαδή έχει παιχτεί και με τις άλλες δυνάμεις, κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή μόνο, γιατί μου το είπε τώρα, επειδή είπα αυτό, μου λέει στην πορτάκου να σου πω κάτι, μου λέει. Άμα σου πούνε για μένα, ναι, και για την τάδε μου, είπε το όνομα, το ξεχνάω, που ήταν της Κωνσταντοπούλου, η ίδια μόνη της μου παραχώρησε τη θέση. Και ας είχε περισσότερους ψήφους, η ίδια μου τους παραχώρησε. Να σου πω εγώ... υπόγειες συμφωνίες. Μπράβο. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό, ναι, αλλά δεν φταίει. Γι' αυτό λέγανε και... Δεν φταίει ο καθένας. Δηλαδή, αν εγώ σου πω εσένα ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, να μπω, μπες εσύ και ας έχεις λιγότερους. Δεν φταίει η Κωνσταντοπούλη και κάτι. Όχι, αυτά τα έχουν συζητήσει προηγουμένως. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, τι θέλει. Και αυτό ακριβώς συζητούσαμε χθες. Ότι δεν είναι οργανωμένη σαν κόμμα με επιτροφή, όπως ξέρεις, έτσι, που να αποφασίζει, που να κάνει συγκεντρώσεις, να μαζεύει τον κόσμο και να συζητάει τα πράγματα. Απλώς η κυρία Κωνσταντοπούλη αποφασίζει και στο λέει κάποιος ενδιάμεσος. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς δεν θα βγουν βουλευτές τώρα, μόνο κόμματα, μόνο για το κόμμα είναι, δεν είναι να μπουν σταυροί. Ό,τι βγήκαν, βγήκανε. Άρα ας τα αφήσουμε. Να ευχηθούμε και η Κωνσταντοπούλου και το Μέρα 25 και η πατριωτική, και ο Πατριωτικός Συνασπισμός και το Νίκη και όλα αυτά τα μικρά κόμματα να βγουν και το ΚΚΕ. Όλα αυτά τα μικρά κόμματα να μπουν στη Βουλή για να υπάρχουν φωνές. Το ΚΚΕ είναι μεγάλο. Όχι, δεν είναι μεγάλη. Εγώ το βρίσκω κακοήθεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να μην το πω. Διότι είναι και ενάντια σε αυτά που προκυρήσει και που βάζει το Τζίπρα μπροστά και του λέει εσύ αθέτησε τη Βουλή του Λαού. Με το και τώρα και αυτή το ίδιο δεν κάνει. Και τώρα ακριβώς αυτό. Σου λέει ο λαός, εγώ θέλω αυτούς να μπουν, ας πούμε. Και εσύ τους πετάς. Του λες, εγώ δηλαδή που έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τις γυναίκες και τα γυναικεία ζητήματα, οπωσδήποτε είχα και τη σκέψη αυτή ότι θα υπάρχει αλληλεγγύη σε γυναίκες. Αλλά συνέβη το αντίθετο. Συνέβη το αντίθετο. Οι γυναίκες φύγανε πιο πολύ, πιο πολλές. Και εγώ, ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει έχω και μια ιστορία, παιδί μου. Και σκέφτομαι τελικά, μήπως έχει πάρει και αυτή, έχει κολλήσει από τις τελευταίες αντιλήψεις που έχουμε, ας πούμε, και με τον κορονοϊό κλπ. Ότι ξέρεις, ας πούμε, οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς κλπ. Πρέπει να φεύγουν πρώτοι. Γιατί αυτό μας έχει μείνει από τον κορονοϊό. Κατάλαβες. Και λέω πως έχει κολλήσει αυτή τη λόξα και εκείνη. Να ρωτήσω, καταστέχεις κάνει όλα τα εμβόλια? Όχι. Δεν έχεις κάνει κανένα? Έχω κάνει δύο. Τα δύο έμεινες, ε. Κι εγώ τα δύο έμεινα. Μετά τι να κάνεις? Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό και να κρίνεις τους ανθρώπους με αυτό. Εντάξει. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι κάποιοι... Άκου τώρα, εγώ έχω μια φίλη μου που έχει κάνει και τα 4-5 που είναι 77 χρονών.
Ναι. Γι' αυτό σου ερώτησα, επειδή ξέρω ότι έχεις θέματα με την υγεία και αυτά, ναι. Τα κάνει, γι' αυτό σου ερώτησα. Είναι ανάλογο τον οργανισμό. Ανθρώπινα σε ερώτησα, δεν σε ερώτησα. Και εγώ το έλεγα από την αρχή, είναι ανάλογο με τον οργανισμό, αλλά και κυρίως δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να το κάνει αυτό. Και μετά δημιουργηθήκαν και όλες αυτές οι ομάδες και τα κομμάτια, τα κόμματα, κομμάτια, κομματάκια, όπως θες πες το, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, που ήταν αντιεμβολιαστές καθαροί. Και τώρα δεν μπαίνω στη Βουλή, αλλά πάση περιπτώσει. Όχι, αυτοί είναι, αυτοί οι αντιεμβολιαστές. Αυτό που πες τώρα έχεις δίκιο. Εγώ την πάτησα. Εγώ είχα μπει σε όλες αυτές τις ομάδες. Και μετά αυτές οι ομάδες των αντιεμβολιαστών ήταν και θρησκευτικές ομάδες. Mm. Είναι οι ίδιες ομάδες που προωθούν τον Νίκη. Αυτές οι ομάδες. Mm. Έχεις δίκιο. Και είναι όλες Γιάννενα, Σέρες, Βόλο από εκεί. Έχεις δίκιο. Mm. Και εγώ ήμουνα σε όλες τις ομάδες αυτές. Και στους αντιβουλιαστές και. Και εγώ πήγαινα στα. Εγώ εντωμεταξύ είχα γνωρίσει και τον Νίκη και τέτοιο. Ναι. Όταν είδα όμως ότι πάνε να με κάνουν πρόβατο και αυτό το έζησα ζωντανά ένα μήνα πριν τις εκλογές, εκεί που διαγράφηκα. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Μου γίνε εκβιασμός, ηθικός εκβιασμός, θρησκευτικός εκβιασμός μου γίνε. Και εκεί που μπορώ να σου πω ότι το λέω και το λέω και δημόσια, το υποστήριζα τον Νίκη και από αυτό μου γύρισε μπούμεραγκ. Μου γίνεται καθαρά θρησκευτική εκβιασμός θρησκευτικός. Ότι και καλά πρόσεξε πως θα μιλάς, γιατί ο τάδε πατέρας στο Άγιο Όρος που είναι διορατικός βλέπει ότι αυτός θα σώσει τον κόσμο. Σώπαρε λέω. Και ο πατέρας που έχει γίνει μοναχός να πάει πάνω στο Άγιο και να μην ασχολείται με εμάς, κάθεται και θα μου πει εμένα ποιον θα ψηφίσω. Και εγώ είχα πάρει μέρος σε μερικά διάρκεια στο Viber που βάζανε, που ανεβάζανε. Τέλος, τέλος παντάξει, εγώ στεναχωρήθηκα με αυτά και λυπάμαι, γιατί έχουν βάλει και φίλοι μου και τους αγαπάω και υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν βάλει. Ναι, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν βάλει και φίλοι μου και απλά και εγώ στους φίλους μου το είπα. Παιδιά, με ξενέρωσε αυτό το πράγμα, με ξενέρωσε όταν είδα η ανιψιά του Παϊσίου μου ήρθε έτσι. Μου ήρθε ένα εγκεφαλικό μπαμ. Και μετά για να το δικαιολογήσουν μου λένε δεν το βάλε η ίδια. Ωραία, δεν το βάλε η ίδια. Είναι δυνατόν εγώ λοιπόν να ανοίξω το Facebook και να δω μια κάρτα με το πρόσωπό μου και να λέει κάτι που δεν έχω δηλώσει και να μην τη ρίξω κατευθείαν και να την αφήσω να αιωνίζεται. Με κοροϊδεύετε. Εν τω μεταξύ. Τώρα και στην αριστερά όμως. Περίμενε. Περίμενε. Κάποιοι άνθρωποι μου λένε πρόσεχε τους παλαιομερολογίτες. Μα τον άτσκοντο. Αυτός ο παπάς που λένε ότι είναι διορατικός και είδε αυτό το όρομα είναι με το παλαιομερολόγιο. Mm. Το έχουμε μπλέξει όλα δηλαδή. Είναι. Αλλά βλέπεις ότι και από αριστερά το ίδιο κάνει. Και για Κωνσταντοπούλου έβλεπε το σύντροφό της στα καλά καθούμενα που δεν τον ξέραμε εμείς. Ποιο είναι ο σύντροφό τη. Καναναστάσει, κάποιο κάπω έτσι, είναι καλλιτέχνη λέει και έχει κάνει πολλά και για την πλαίση ελευθερία και τέτοια. Ποιο είναι αυτό, Καναναστάσει. Κάπω έτσι, ναι, τώρα στο ψηφοδέλτιο του λέει, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά λέω, πώ μα τον επιβάλλει, καλά, εγώ δεν είμαι μέσα, αλλά γενικά στον κόσμο, α πούμε. Σου λέει, ήρθα τώρα αυτό. Χωρί να ξέρουμε τίποτα. Κανεί δεν ήξερε τίποτα. Ήτανε παλιά. Να μα τα έλεγε από πριν ότι ήταν παλιά. Ξαφνικά εμφανίστηκε και μας λέει έκανε τόσα πράγματα. Και αυτό είναι αντιμαρξιστικό. Έτσι. Διότι σαν να λες τώρα, εγώ και η οικογένειά μου είμαστε ισότιμοι, έτσι. Άντρας και γυναίκα ισότιμοι. Αλλά επειδή έχουμε την ευκαιρία, θα μπούμε μέσα να πάρουμε δύο μισθούς. Έτσι. Λοιπόν, πού είναι η υπεραξία, ποιος την έχει την υπεραξία τώρα. Αχ, εμένα με χάλασε και το άλλο που άκουσα. Εγώ, πώς γίνεται τώρα, δηλαδή, να, αχ, Θεέ μου, τι θα κάνω. Τι θα κάνεις, τι θα ψηφίσεις. Εγώ είμαι αριστερή, αλλά πιστεύω και στο Θεό. Δηλαδή, μου αρέσουν όλα αυτά που λένε ο πατριωτικός συνασπισμός, που λέει το Νίκη, που θέλουμε τις αξίες μας, που θέλω το Σύνταγμά μου να είναι ελληνικό ορθόδοξο και όχι να είναι αναθρησκό, όπως λέγεται, ανηθρησκεία. Δεν θέλω να υπάρχει ανηθρησκεία.
Θέλω να υπάρχει θρησκεύμα και να είναι ορθόδοξο χριστιανικό. Λοιπόν, όπως το πατέρα εδώ και του κυρίου πριν, του λέω: εγώ θέλω, του λέω, να είναι όπως ήταν και γεννήθηκα. Λοιπόν, αγαπημένη μου, θες να μας πεις κάτι άλλο, γιατί περνάει η ώρα. Ναι, τώρα δεν έχω φέρει τα βιβλιοματά, έχω μιλήσει άλλες φορές για τα γυναικεία ζητήματα, αλλά τώρα μου έχει πάψει και η κοπική όρεξη να μιλάω για τα γυναικεία ζητήματα, γιατί βλέπω ότι και εκεί είναι τα ίδια. Δηλαδή βλέπουμε, δηλαδή, το ένα φύλλο αντικαθιστά το άλλο και κάνουμε τα ίδια. Αυτό είναι δηλαδή το αποτέλεσμα. Εγώ δεν την εννοούσα έτσι, πάντως, την ισότητα. Έτσι, δηλαδή, υποτίθεται, τώρα θα πεις χριστιανικό ή όχι, αλλά υποτίθεται οι γυναίκες έχουν αλληλεγγύη και θα πρέπει να βοηθούνται, έτσι, και όχι... Τώρα η κυρία λογοθέτη μας ζωγράφισε εν ολίγης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έφερε τη σχέση της, το δεσμό της, που την είχε βοηθήσει βέβαια στο να φτιάξει την παράταξη αυτή, τη στήριξε, είχανε χωρίσει και τώρα τα ξαναβρήκαν και τον έφερε ή... Δεν ξέρω, το είχανε, λέει, τώρα είναι ο σύντροφός μου, ξαφνικά, τώρα δεν ξέραμε τίποτα. Πώς τον λένε αυτό, να βάλουμε να τον δούμε στο YouTube? Ναι, άνοιξε το βέβαια, το έχω μέσα. Πες μου το όνομά του. Να το δω εγώ μισό λεπτό. Μου το έχει στείλει στο Viber. Ναι. Συγγνώμη. Έχετε δει πολλές παρουσιάστρες να χασμουριώνται στον αέρα? Μόνο εγώ το κάνω αυτό. Αφού μιλάμε για πολιτική, τι να κάνω η γυναίκα. Αυτά μόνο το καλλιδοσκόπιο τα κάνει. Εγώ εντωμεταξύ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον καλεσμένο που είχα, γιατί ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος, έτσι, ναι, με μαθηματικά και τέτοια, και μ' άρεσε. Και τώρα που είναι αυτό στην Πλεύση. Έφυγε. Στην Πλεύση πήγε. Όχι, καλέ, στο Βαρουφάκι είναι. Α, το Βαρουφάκι. Μέρα 25 είναι. Έχει γράψει και βιβλία. Καραναστάσεις, ναι. Καραναστάσεις. Αδαμάντιος. Κάτι θα μας βγάλει. Διαμάντης Καραναστάσεις, αρχική. Αυτός είναι. Ωραίο παιδί είναι. Καλά περνάει, Κωνσταντοπούλου. Καλά περνάει. Γεννήθηκε στην ηλικία μου, είναι 49 χρονών είναι αυτός. Το 74 λέει γεννήθηκε. Το 92 πέρασε στο Πολυτεχνείο, ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρολόγων υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του άρχισε να ψάχνει τρόπους να κυνηγήσει το όνειρό του και ξεκίνησε τη θεατρική του εκπαίδευση. Γεννήθηκε, λέει, ναι, αυτά. Μετά πήγε, λέει, έπαιξε στο κουτέρι. Ηθοποιός είναι, Ελένης Γιώγας, σαν αδερφές για την ΕΡ, θέατρο. Μάλιστα. Α, έχει κάνει και σκηνοθεσία. Πολύ ταλαντούχος. Ναι. Θα δεν του φτάνεσα και ήδη στη Βουλή υπάρχουν ένα σωρό καλλιτέχνες. Γι' αυτό το βάλανε. Θα τώρα και κάτι διαφορετικό, επέμενε. Γι' αυτό το βάλανε. Α, σε βάζανε και μία ψυχολόγο που έχω φάει τη ζωή μου τώρα να γράφω. Σιγά, μην βάλουν σε μορφωμένο. Και να μιλάω και. Σιγά, μην βάλουν μορφωμένο. Έλεγε. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Λοιπόν, πρώην σύζυγος. Αναστάσεις και. Κωνσταντοπούλου θα βάλω. Τι λέει. Είναι παντρεμένος. Η ζωή Κωνσταντοπούλου για τις αποχωρήσεις στην άνοδο. Διαμάντης Κωνσταντιδής. Όχι, δεν βγάζει τίποτα. Πλεύση ελευθερίας. Τον θέλω, λέει. Ποιος? Κωνσταντοπούλου για Καραντανάση. Τον θέλω αδιαπραγμάτευτα δίπλα μου. Ορίστε. Και λιώνουν τις γυναίκες. Κανονικό σύνδρομο. Είδες, ο καψούρα είναι τώρα αυτή. Με συγχωρείς, τώρα αυτό το τεκνό. Γιατί η Κωνσταντοπούλη είναι ντρογυναίκα, δεν είναι,
Εμένα μου βγάζει αντρογυναίκα, δεν μου βγάζει, δεν έχει θηλυκότητα. Δηλαδή αυτό είναι και. Με βάλει, μου δώσε χαστό και με στείλει απέναντι. Ε. Παπαιδιά, μην έρθει να με δει, κυρία Κωνσταντοπούλου που τα λέω, αλλά τώρα κάνω έτσι λίγο κουσκούς. Ναι. Καλά περνάς, κυρία μου. Ε, εντάξει, και εγώ θα τον ήθελα δίπλα μου, αδιαπεραβάτευτα. Και να διάβουμε τις γυναίκες. Τώρα δουλεύει η καρδιά εδώ, παπαιδιά. Εδώ δουλεύει η καρδιά. Ναι, αλλά η Βουλή τι είναι τώρα. Συγγνώμη, δουλεύει η καρδιά. Μαζί της και εγώ με τον Κωνσταντοπούλου. Αυτά εδώ που έκανε οι καρδούλες ήταν για τον κύριο, δεν ήταν για τον κόσμο, έτσι. Έτσι εξηγείται. Ακριβώς, αγάπη μου. Έκανε τις καρδούλες γιατί έφερε την καρδιά της να τη βγάλει στον κόσμο. Εσύ τον ήξερες αυτό, να ναι. Θα τον κάνει η φίρμα αυτή τώρα. Ναι, τελείωσε. Αλλά σου λέω. Αυτός γι' αυτό έβαλε πιο πολύ, για να ακουστεί στην κοινωνία. Ναι. Γιατί έβαλε, νομίζεις. Σου λέω δεν είναι καθόλου μαρξιστικό. Λοιπόν, δεν πειράζει να είναι ευλογημένα. Να βγάλουν υπεραξία εις βάρος του ελληνικού λαού. Λοιπόν, μέσα από τη Βουλή. Δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, γιατί η ισότητα των δύο φίλων δεν είναι αυτό. Τα γκρέμισα. Να παίρνουμε το ζευγάρι όσο γίνει και περισσότερα. Αυτό είναι. Όχι, δηλαδή θα τα αλλάξω όλα. Να πηδηχτείς από το παράθυρο, κοπελιά, και εσύ και εγώ, γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά έκτροπα. Εγώ έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Και από τους Έλληνες, άσε με σου λέω τώρα. Ευτυχώς που έχω μια πίστη στο Θεό, πάνε να μου την αφαιρέσουν και αυτή δεν θα γίνει. Λοιπόν, γιατί μόνο αυτόν έχω. Ναι, τελικά εκεί καταλήγουμε. Μόνο αυτόν έχω, δεν έχω κανένα άλλο. Αλλά και εκεί πάνε να πάρουν να μας τη φέρουν. Πάνε να μας πάρουν και την πίστη μας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σας καληνυχτίζω. Θέλω να πω για την πολύ επιτυχημένη παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Σπύρου Πετρουλάκη από την Ένωση το Κρητών. Δεν λες τίποτα. Ορίστε. Γιατί λες τίποτα, εγώ είμαι εδώ τώρα. Η ταυτότητα και ο συγγνώμη, αγάπη μου όμως. Εγώ πήγα τη δεύτερη. Γιατί δεν το έφερα τώρα, αλλά μπορεί να το πει. Ναι. Εκτός Δερδανός. Ποιος λέει, πώς λέγεται. Ναι, όταν άκου, αν έχεις κάνει καμιά και κάποια έκδοση καινούργιου βιβλίου, το Σεπτέμβριο πρώτο ο Θεός, έλα να το παρουσιάσουμε, γιατί τώρα θα κλείσουμε. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα, έχω καλεσμένη την κυρία Πλάνκα, είναι ηθοποιός, συγγραφέας, γράφει και θεατρικά, που θα έρθει να μας παρουσιάσει το βιβλίο της. Την παραεπόμενη εβδομάδα πάλι έχω μια κοπέλα συγγραφέα από τις εκδόσεις Όστρια και κλείνω με συγγραφείς. Θέλω να πω για το βιβλίο για του κύριου Σπύρου Πετρουλάκη, την κληρονομιά. Είναι ο κύριος Πετρουλάκης, έχει γράψει το Σασμό που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Με χορηγό την Ένωση Κρητών Νέας Μύρνης και τις εκδόσεις Μίνωας έκανε την παρουσίαση του βιβλίου Κληρονομιά και πήγε πάρα πολύ καλά. Έκανε ανάγνωση και ο Φραγιαδάκης, θα τον πω για να καταλάβετε, ο Δημήτρης ο ηθοποιός που κάνει τον Αντώνη το Φραγιαδάκη στον αστυνομικό στο Σασμό, έκανε την ανάγνωση, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ επιτυχημένα. Και βέβαια η κληρονομιά είναι ένα βιβλίο που μπορεί να σε καθυλώνει και να το συζητάς. Mm. Να καθυλωθείς και να το συζητάς, γιατί έχει προβληματισμούς, μιλάει για τη σταφίδα μέσα και έχει ιστορικά στοιχεία μέσα. Και μιλάει για τότε που υπήρχε ο πόλεμος με τη σταφίδα και με αυτά. Mm. Και να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Πετρουλάκη και συγχαρητήρια στην Κρήτη που βγάζει έτσι ωραίους ανθρώπους. Πάντα συγχαρητήρια και συγχαρητήρια και στην ήπια δύναμη τη γυναίκα του που είναι πάντα δίπλα του. Και στην Ένωση Κρητών που παίρνει την πρωτοβουλία και στηρίζει και είναι χορηγό σε τέτοια ωραία, σε τέτοιες ωραίες επιλογές, να πω. Ναι. Λοιπόν, Σίλια μου, Σοφία μου θα σε λέω, άστο Σίλια. Σίλια λέμε τη σκυλίτσα της κυρίας Έλενας που πέθανε. Σίλβια. Σίλβια είσαι εσύ. Σίλβια. Α, λοιπόν. Δες με και εσύ λίγο στο YouTube. Να μου στέλνεις να το δω γιατί δεν το ξέρα. Δεν ήξερα να μου στείλεις να βλέπω. Mm. Η Σοφία λογοθέτη. Θα σου κάνω μια ανανέωση το Σεπτέμβριο πρώτο Θεός, τον Οκτώβριο, να κάνουμε μια εκπομπή, να παρουσιάσουμε αυτό το καινούριο σου βιβλίο. Μένα μου είχες... Αυτό πότε το έκδωσες το βιβλίο. Αυτό θα ανέβει μέχρι το Σάββατο. Εσύ πότε έκδωσες το βιβλίο αυτό το τελευταίο, τώρα, 22-23. Όχι, είναι πιο παλιό είναι. Μου έχεις φέρει όλα τα βιβλία μένα εδώ, γι' αυτό το λέω. Αν είναι κάτι
πριν το 19 μου τα έχεις φέρει. Ναι. Μου τα έχεις φέρει τότε. Ναι. Δεν πειράζει, μπορούμε να το ξαναδείξουμε, δεν έχει σημασία. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη γυναίκα και να μας φέρεις και όλα στα βιβλία, να τα ξαναδούμε και να τα ξαναθυμηθούμε. Mm-hmm. Και να μας πεις και που γράφεις και τέτοια και να είσαι πιο συγκροτημένη, που να μας πεις τις σελίδες, που μπορούμε να μπαίνουμε και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ τώρα πολύ. Θέλω να δείτε αυτό τη σελίδα μου, η ψυχολογία της γυναίκας στην ιστορία. Αυτό μπορεί να το βρεις. Η ψυχολογία της γυναίκας στην ιστορία. Δεν χρειάζεται να στο στείλω, μπαίνεις μέσα και το βρεις. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, σας αγαπάμε την επόμενη εβδομάδα με μια θεατρολόγο, συγγραφέα. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Α, το νου σας. Το νου σας που θα ρίξετε το βόλι σας. Το νου σας που θα ρίξετε το βόλι σας, παρακαλώ. Το νου σας. Το νου σας, γιατί δεν έχω παραλία να κολυμπήσω. Το νου σας.